Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στην πρώτη δημόσια προσφορά μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά από 4 χρόνια είχαμε σήμερα με την CNL Capital. Περισσότερο θα μας πει ο Κώστας Κετσίτσης. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα, όσο καλησπέρα μπορεί να είναι μετά από αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε στην Αττική με τους βεγάβες νεκρούς. Δυστυχώς ή ευτυχώς η οικονομική επικαιρότητα συνεχίζεται και έχουμε σήμερα την έναρξη της διαδικασίας της δημόσιας προσφοράς των μετοχών της CNL Capital. Είναι η πρώτη δημόσια προσφορά μετοχών που γίνεται από το 2014, όπου είχε μπει στο χρηματιστήριο η ΕΛΤΕ Χάνεμος. Είχαμε και κάποιες άλλες εταιρείες που μπήκαν μετέπειτα στο χρηματιστήριο το 2016 και το 2017, αλλά όχι με δημόσια προσφορά μετοχών. Η CNL Capital λοιπόν είναι μια εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών, είναι μια εταιρεία η οποία παρέχει χρηματοδότηση μέσω ομολογιακών δανείων σε μικρές επιχειρήσεις, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρηματοδοτήσεις μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ για διάστημα ενός έτους, δηλαδή χρηματοδοτεί κυρίως κεφάλαιο κίνησης. Είναι μια εταιρεία η οποία λόγω της νομικής της μορφής πρέπει να μπει στο χρηματιστήριο, πρέπει να είναι εισηγμένη, οπότε ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, όπου θα ανακοινωθεί και το εύρος τιμής με τον οποίο θα εισαχθεί η μετοχή στο χρηματιστήριο. Γίνεται σε μια περίοδο στην οποία το χρηματιστήριο δεν είναι ακριβώς στα πάνω του και κυρίως και σε ό,τι αφορά την άποψη της συμμετοχής των επενδυτών. Οπότε, υπό μία έννοια, αυτή η διαδικασία θα τεστάρει κάπως τα νερά στην αγορά και το κλίμα να δούμε το τι γίνεται. Δεν είναι πολύ μεγάλη η δημόσια προσφορά, φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα περισσότερα νέα θα έχουμε την Πέμπτη, όπου θα κλείσει και το βιβλίο προσφορών.